Κύριοι συνάδελφοι, στην κυβέρνηση και στη Βουλή, αγαπητέ κύριε Περιφερειάρχα, αγαπητοί δήμαρχοι, φίλες και φίλοι, χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας για την επίσημη υπογραφή της έναρξης υλοποίησης ενός έργου που, όπως θυμάστε, είχαμε παρουσιάσει ως μια ιδέα πριν από κάποιο χρονικό διάστημα, μια ιδέα η οποία φαινόταν τότε σε όλους τους εμπλεκόμενους πάρα πολύ αυτονόητη. Είναι δυνατόν να έχουμε αυτή την καταπληκτική Αθηναϊκή Ριβιέρα, αυτό το μοναδικό παράκτιο μέτωπο και να μην υπάρχει τρόπος για ένα ποδηλάτη ή για ένα πεζό να το διονύσει από τη μία άκρη μέχρι την άλλη. Και όταν σκεφτήκαμε για πρώτη φορά την ανάγκη να δημιουργήσουμε αυτό το δίκτυο ποδηλατόδρομου και πεζόδρομου που θα μπορέσει πραγματικά να συμβάλλει σημαντικά στην ανάδειξη αυτού του σχεδίου, ίσως και εμείς δεν είχαμε αντιληφθεί τις πολύ μεγάλες δυσκολίες που έπρεπε να ξεπεράσουμε, προκειμένου το έργο αυτό να μετατραπεί από ιδέα σε ένα έργο το οποίο πια σήμερα έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και συγκεκριμένο ορίζοντα υλοποίησης. Και θέλω και την ευκαιρία αυτή και γι' αυτό ήθελα να βρεθώ σήμερα μαζί σας να ευχαριστήσω πραγματικά από καρδιάς όσους και σε όσους εργάστηκαν για να μπορούμε να είμαστε σήμερα σε αυτήν την ευχάριστη στιγμή, την Περιφέρεια Αττικής ως τον φορέα υλοποίησης, όλους τους δημάρχους οι οποίοι συνεργάστηκαν αρμονικά προκειμένου το έργο αυτό να σχεδιαστεί και να μπαίνει πια στη φάση της υλοποίησης, το ΤΑΙΠΕΔ και ειδικά τη μονάδα ορίμανσης των έργων με προϊστάμενο τον Πάνο τον Σταμπολίδη. Όλοι έτρεξαν με πολύ μεγάλη ταχύτητα για να ξεπεραστούν όλα τα εμπόδια και να είμαστε σήμερα σε αυτήν την πολύ ευχάριστη στιγμή, να είμαστε απόλυτος βέβαιοι ότι το έργο αυτό θα ξεκινήσει άμεσα και θα έχει μάλιστα και χρόνο υλοποίησης, όπως μου είπε ο Περιφερειάρχης, το Σεπτέμβριο του 25, κύριε Περιφερειάρχα. Έτσι μας είπατε, μου δεσμεύτηκε στο αυτί ότι το Σεπτέμβριο του 25 το έργο θα είναι έτοιμο, άντε να του δώσουμε και 2-3 μήνες, να του δώσουμε και 2-3 μήνες ακόμα τράτο. Το βέβαιο είναι ότι το έργο αυτό πια θα γίνει μια πραγματικότητα. Και με την ευκαιρία αυτή επιτρέψτε μου δύο πολύ σύντομες επισημάνσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με τη μεγάλη σημασία, αγαπητές και αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί δήμαρχοι, της ανάδειξης της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Διάβαζα προλίγων ημερών ένα άρθρο στην πιο σημαντική σοσιονομική εφημερίδα του κόσμου, του Financial Times, για αυτό το θαύμα της Αθηναϊκής Ριβιέρας, για τις τεράστιες αναπτυξιακές δυναμικές τις οποίες δημιουργεί, για τη σημαντική προσθήκη όλων των έργων που γίνονται όχι μόνο στο ελληνικό, αλλά καθόλου το μήκος της ακτογραμμής από τον Πειραιά μέχρι το Σούνιο στο εθνικό προϊόν. Και πράγματι, το αναπτυξιακό αποτύπωμα αυτής της προσπάθειας είναι πολύ σημαντικό. Είναι όμως ένα αποτύπωμα το οποίο δεν θα είναι εις βάρος των τοπικών κοινωνιών. Νομίζω ότι το μεγάλο μέλημα είναι πώς θα μπορέσουμε να συνδυάσουμε αυτήν την νέα ανάπτυξη, που δρομολογείται ήδη από εδώ πέρα που σας μιλώ. Βλέπω τον εμβληματικό πύργο του ελληνικού να αρχίσει να υψώνεται. Το ελληνικό, θέλω να θυμίσω, ότι είναι ένα τεράστιο και θα έλεγα πολύ παραγωγικό έργο, το οποίο αυτή η κυβέρνηση, όταν ήρθε στα πράγματα του 2019, το παρέλαβε ως μια ιδέα με τεράστια προβλήματα και χρειάστηκε να δουλέψουν πολλοί υπουργοί προκειμένου να περάσουμε από την ιδέα στην φάση υλοποίησης. Σε συνεργασία όμως με όλους τους Δήμους, θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι η ανάπτυξη η οποία προκαλείται από την Αθηναϊκή Ριβιέρα είναι μια ανάπτυξη η οποία δεν θα είναι εις βάρος των κατοίκων της περιοχής και ότι όλα τα συνοδάκια υποστηρικτικά έργα θα συμβάλλουν στη συνολική ανάδειξη του παράκτιου μετώπου προς όφελος όλων των πολιτών και πρωτίστως των μόνιμων κατοίκων των παράκτιων δήμων. Η δεύτερη παρατήρησή μου έχει να κάνει με αυτό το οποίο προκαλούμε αστική βιώσιμη κινητικότητα, με τις πόλεις μας οι οποίες πια αλλάζουν μορφή, στις οποίες θα πρέπει να ενθαρρύνουμε το ποδήλατο, το περπάτημα, μορφές μετακίνησης οι οποίες δεν έχουν πει στην ζωή μας. Και η καλύτερη απόδειξη ότι όταν δημιουργούμε ποιοτικά έργα υποδομής, αυτά αγκαλιάζονται από τους πολίτες, αυτό το οποίο ήδη συμβαίνει στην Κρυφάδα, όπου γίνει δρομολογηθεί
το πρώτο τμήμα αυτού του ποδηλατόδρομου, μήκος 3,5 χιλιόμετρων, αν δεν κάνω λάθος, και νομίζω ότι η συνολική αποδοχή, όχι μόνο από την τοπική κοινωνία, αλλά και από όλους τους επισκέπτες της Λιβάδας, είναι εξαιρετικά θετική. Φανταστείτε λοιπόν αυτό το έργο σε πολύ μεγαλύτερη έκταση, σε πρώτη φάση στα 12 χιλιόμετρα, πόσο μεγάλη σημασία θα έχει για την ποιότητα ζωής συνολικά όλων των παράκτιων δήμων. Και βέβαια, να ενθαρρύνω με την ευκαιρία αυτή τους δημάρχους να είναι πιο τολμηροί στα δικά τους σχέδια αστικής βιώσιμης κινητικότητας. Ναι, χρειαζόμαστε περισσότερους ποδηλατοδρόμους, περισσότερους πεζοδρόμους, χρειαζόμαστε πόλεις οι οποίες να είναι πιο φιλικές προς τους πεζούς και προς το ποδήλατο. Ενδεχομένως αυτό μπορεί να σημαίνει προσωρινά λιγότερο φιλικές προς το αυτοκίνητο, αλλά αυτή είναι η κατεύθυνση στην οποία κινούνται πια όλες οι μεγάλες πόλεις, σε συνδυασμό με την πολύ μεγάλη έμφαση την οποία δίνουμε στην αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς, μέχρι την σημαντική παρέμβαση την οποία κάνουμε για την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων μας. Ήδη τα πρώτα 250 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία κυκλοφορούν στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και ειδικά για την Αττική θα περιμένουμε ακόμα συνολικά 900 καινούργια λεωφορεία, τα οποία θα τεθούν σε κυκλοφορία μέχρι το τέλος του 25. Έχω πει πολλές φορές ότι η πρόθεσή μας δεν είναι απλά να αντικαταστήσουμε τα παλιά λεωφορεία με καινούργια λεωφορεία σύγχρονης αντιρρυπατικής τεχνολογίας, φιλικά προς το περιβάλλον, προσβάσιμα στα άτομα με αναπηρία, αλλά να πυκνώσουμε και τη συχνότητα των δρομολογίων των λεωφορείων, έτσι ώστε πράγματι τα μέσα μαζικής μεταφοράς να αποτελέσουν ένα ελκυστικό υποκατάστατο για το αυτοκίνητο και ο γρηγορότερος τρόπος να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτή την πολιτική μας ξεκινάει από την αναβάθμιση του στόλου των λεωφορείων. Σταματώ εδώ, λέγοντας απλά στον κύριο Περιφερειάρχη ότι θα παρακολουθούμε πολύ στενά την υλοποίηση του έργου και δεσμευόμαστε να είμαστε εδώ στα εγκαίνια για να διατρέξουμε πια με το ποδήλατο. Ως ποδηλάτης που είμαι, θα προτιμήσω το ποδήλατο από το τρέξιμο αυτόν τον νέο εμβληματικό ποδηλατόδρομο, που πραγματικά νομίζω ότι θα προδώσει μια τελείως διαφορετική εικόνα σε όλο το παράκτιο μέτωπο, αλλά πρώτα και πάνω απ' όλα θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των μόνιμων κατοίκων. Με το καλό λοιπόν, κύριε Περιφερειάρχα, στην υλοποίηση του έργου. Σας ευχαριστώ πολύ.